Η ΠΑΕΟ, καβάλα 1965, δεν πήρε πιστοποιητικό συμμετοχής για το νέο πρωτάθλημα τη Super League 2 από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Αυτή ήταν μια εξέλιξη που όλοι αναμέναμε, καθώς η ΠΑΕ δεν συμπλήρωσε το φάκελο της αδειοδότησης για τη συμμετοχή της στο πρωτάθλημα της Super League 2 με την εγγυητική επιστολή ύψους 150.000 ευρώ. Η σχετική επιτροπή συνεδρίασε την 3η 3 Αυγούστου και ανακοίνωσε την χορήγηση στο πιστοποιητικό στην Καβάλα, στο Θεσπρωτό αλλά και στον Ιάλη Σορόδου όσον αφορά τι ομάδες Super League 2. Αντίθετα, χορήγησε το πιστοποιητικό στην Ξάνθη, στον Εργοτέλη αλλά και την Αθλητική Ένωση Καραϊσκάκη. Το μέλλον για την ομάδα του ΑΟΚ είναι άγνωστο, καθώ παρότι έχει ζητηθεί και από τον Δήμαρχο Καβάλα αλλά και από άλλου φορεί τη πόλη από τον Υφυπουργό Αθλητισμού παράταση για την κατάθεση εγγυητική, μέχρι τώρα δεν υπάρχει καμία εξέλιξη και καμία ενημέρωση για πιθανή παράταση κατάθεση του ποσού. Όσε ομάδε μέχρι και τι 2 Αυγούστου δεν κατέθεσαν το ποσό των 150.000 ευρώ δεν θα συμμετάσχουν και στο πρωτάθλημα τη Super League 2. Φυσικά, λόγω και των περίεργων συνδικών και με τη δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζουν όλε οι ομάδε λόγω τη πανδημία, δεν είναι απίθανο μέσα στι επόμενε ημέρε να αλλάξει το σκηνικό και να δοθεί μια νέα παράταση. Προ το παρόν όμω, τα δεδομένα λένε πω ο AUK δεν θα συμμετάσχει στη Super League 2. Θα σταματήσει να είναι ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία και θα αγωνιστεί είτε στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής είτε στην ΑΕΠΣ Καβάλας. Μέσα σε όλα, ήρθε και μια ανακοίνωση από του οργανωμένου οπαδού τη ομάδα του ΑΟΚ, του γαλάριους αργονάφτε, οι οποίοι παραθέτουν κάποια ερωτήματα προ τη διοίκηση τη ομάδα. Αναλυτικά, η ανακοίνωση αναφέρει. Έπειτα από τα τελευταία δυσάρεστα γεγονότα που συμβαίνουν στην ομάδα τη πόλη μα, σαν σύνδεσμο φιλάθρων του ΑΟΚ, απαιτούμε επίσημε απαντήσει στα παρακάτω ερωτήματά μα. Πρώτον, γιατί δηλώνατε άνοδο και επιστροφή στην ΑΕθνική, ενώ δεν είχατε την οικονομική ευχαίρεια να τρέξετε τον σύλλογο, δίνοντα ελπίδα και υποσχέσει στον κόσμο τη ομάδα. Δεύτερον, ενώ έχετε δηλώσει αμέτρητε φορέ στο παρελθόν ότι δεν επιθυμείτε τα προεδρυλίκια, γιατί δεν δώσατε εξ αρχή την ομάδα στον Καναδό επιδητή και φτάσαμε σε αυτό το σημείο σήμερα. Τρίτον, γιατί μετοχέ παραδόθηκαν αφού έλειξε η προθεσμία τη μετοχή τη ομάδα στη Super League 2. Τέταρτον, πείτε στον κόσμο τη Καβάλα που θα αγωνίζεται του χρόνου ΑΟΚ. Πέμπτον, αληθεύουν οι φήμε παράταση προθεσμία. Έκτον, γιατί τόση μυστικοπάθεια όλο αυτόν τον καιρό. Έβδομον, έρχεται πριν δύο χρόνια ένα αποδεδειγμένα μεγάλο επενδυτή με την πρόθεση να συνεισφέρει στην ομάδα και τον απορρίπτεται. Μέχρι εχθέ λέγατε ότι ο ΑΟΚ είναι μαγαζί γωνία και μόλι βρέθηκε ο αγοραστή ξαφνικά έγινε παντοπολείο. Απογοητεύσατε μια ολόκληρη κοινωνία και αναρωτιόμαστε πώ κατάφεραν τρει καβαλιώτε να οδηγήσουν ένα τόσο ιστορικό σύλογο στον αφανισμό. Χάσατε την ευκαιρία να γίνετε ήρωε. Ιστερόγραφο. Ο ΑΟΚ δεν είναι τσιφλίγη Σίγουρα οι μέρε για την ομάδα τη καβάλλα είναι αρκετά δύσκολε, αλλά ακόμα κανένα δεν μπορεί να πει με σιγουριά πω το όνειρο τη συμμετοχή στη Super League 2 έχει χαθεί. Οι επόμενε ημέρε είναι αρκετά κρίσιμε για να δούμε εάν τυχόν υπάρξει παράταση στην κατάθεση εγγυητική, η οποία είναι πολύ σημαντική, καθώ εάν δοθεί, τότε θα μπορούσε και ο νέο επενδυτή, ο οποίο ενδιαφέρεται να αγοράσει την ομάδα, ο Καναδό επιχειρηματία Αλεξάνδρ Χαντιντάγκη, να βάλει κάποια χρήματα στο σύλλογο, να πληρώσει την εγγυητική και τότε να συμμετάσχει η ομάδα στο πρωτάθλημα του Super League 2.